Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο Μουσείο Τσιτσάνη για την παρουσίαση του βιβλίου για τον μεγάλο αυτό σπουδαίο ερμηνευτή, τον Βασίλη Καρά. Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι στο Μουσείο Βασίλης Τσιτσάνης και είμαι σίγουρος ότι αν ο Βασίλης κάπου μας βλέπει, γιατί είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Βασίλη, θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, της βιογραφίας του Βασίλη Καρά, με τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Νομίζω πως θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά απόψε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα να γράψετε αυτό το βιβλίο? Εγώ με τον Βασίλη γνωρίζω. Και να πούμε και πόσο καιρό περάσατε μαζί. Γνωριζόμασταν 20... να εξομολογηθεί όλα αυτά. Ναι, 20 χρόνια γνωριζόμασταν με το. Η γνωριμία μας κράτησε 20 χρόνια. Εγώ, σαν παραγωγό συναυλίων, τον γνώρισα το 2004 στην συναυλία των Big Slax που ήταν μαζί με τη Χαρούλα και τον Νταλάρα, ήταν προσκεκλημένο. Από εκεί και πέρα ήρθαμε πολύ κοντά. Το φίλο και στο μάνατζερ του, το Στράτο τον Γιάτο, ο οποίο ήταν πατριώτη μου από την Κοζάνη. Και μέσα από αυτή την συνεργασία, γιατί μετά με τη δικιά μου εταιρεία κάναμε πολλές συναυλίες, όχι στα μπουζούκια, μόνο σε φεστιβάλ και σε θέατρα, ήρθαμε πολύ κοντά. Ο Βασίλης είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για το αυτό που λέμε έντεχνο ροκ. Και κάπου έτσι με είδε, άλλωστε έτσι με στην αρχή, έλεγε ο Θάνος, ο φίλος μου, ο έντεχνος. Ήρθαμε πολύ κοντά λοιπόν, και μέσα από αυτή τη σχέση μας μου έλεγε διάφορες ιστορίες μεταξύ Ποτού και Καλαμπουριού, και πάντα του έλεγα, Βασίλη, πρέπει όλες αυτές τις ιστορίες κάποια στιγμή να γίνουν ένα βιβλίο. Εγώ βεβαίως πρέπει να πω ότι είχαν εκδοθεί τότε 4 μου μυθιστορήματα, τα οποία τα 2 τελευταία τουλάχιστον τα είχε διαβάσει, με γνώριζε δηλαδή σαν συγγραφέα. Και πριν 3 χρόνια, που ήταν υγιέστατος, ήταν μια χαρά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Ανέβα στην Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε το βιβλίο. Έτσι ξεκίνησε. Τόσο απλά. Η ζωή του Βασίλη, εγώ τουλάχιστον την είδα σαν ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Γιατί πραγματικά, θα ακούσετε και στην παρουσίαση, όταν ένα παιδί έζησε ακραία φτώχεια, μιλάμε για ακραία φτώχεια, 10 χρονών, αναγκαζόταν να ξυπνάει 3 ώρα το βράδυ για να πουλάει κουλούρια στις οικοδομές, αυτό λοιπόν το παιδί έγινε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδος. Αυτό από μόνο του είναι ένα σενάριο για κινηματογραφική ταινία και του άρεσε πάρα πολύ. Το τελικό συμπέρασμα που εγώ βγάζω από όλη αυτή τη σχέση μου με τον Βασίλη είναι ότι για να γίνεις μεγάλος τραγουδιστής πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Και ο Βασίλης για μένα είναι ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Το λαϊκό τραγούδι στο διάβα των χρόνων ταξίδεψε μέσα από τις μουσικές σπουδαίων λαϊκών δημιουργών, μέσα από τα στιχάκια λαϊκών ποιητών και μέσα από τους ανθρώπους που το υπηρέτησαν είτε στη δισκογραφία είτε στην πίστα. Από αυτούς που το υπηρέτησαν στην πίστα, κάποιοι ήταν σπουδαίοι τραγουδιστές, κάποιοι λιγότεροι σπουδαίοι, κάποιοι ήταν διάσημοι, κάποιοι ήταν λιγότεροι διάσημοι. Ελάχιστοι από αυτούς όμως ήταν οι φυσιογνωμίες. Ο Βασίλης Καράς ήταν μια φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι και ειδικά στους τραγουδιστές που το υπηρέτησαν στις πίστες, στα μαγαζιά και όχι μόνο για τον Βασίλης Καράς. Τη βιογραφία του ανθρώπου την φιλοξενούμε σήμερα στο μουσείο. Ένα μουσείο για το λαϊκό τραγούδι που οφείλει να φιλοξενεί όλους τους ανθρώπους, όλο το συνάφι του λαϊκού τραγουδιού. Χάρηκα και συγκινήθηκα, μπορώ να πω, γιατί μέσα από τις σελίδες του βιβλίου βρήκα έναν άνθρωπο αρκετά ευαίσθητο, αλλά κυρίως έναν άνθρωπο που είχε μια ντομπροσύνη, όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους του λαϊκού πολιτισμού. Ό,τι λένε πρέπει να είναι νόμος, είναι αξία αυτή καθ' αυτή. Αυτόν τον άνθρωπο θα παρουσιάσουμε σήμερα. Έχω την χαρά και την τιμή από τον συγγραφέα να είμαι στο πάνελ που θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της βιογραφίας του σήμερα. Και φαντάζομαι και ο κόσμος που θα είναι στην αίθουσα θα το χαρεί ιδιαίτερα. Και θα το χαρεί ακόμα περισσότερο, γιατί στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε και ορισμένα από τα τραγούδια του, από τις μεγάλες του επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη όλο αυτόν τον καιρό για το μουσείο και ειδικά για τις δράσεις που κάνουμε στην αίθουσα. Εγώ βασικά κομπάρσος είμαι σε αυτήν την παράσταση. Έτσι, μου ζητήθηκε να έρθω εδώ να διαβάσω κάποια κείμενα από το βιβλίο, να πω δύο λόγα και για το βιβλίο. Ξέρω την αγάπη που έχει ο Στέλιος ο Καραγιώγος για τη μουσική και μου το ζήτησε, δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Δεν μπορώ να αρνηθώ τίποτα στο Στέλιο του Καραγιώργου. Διάβασα φυσικά το βιβλίο, είναι τσιγκλάει πάντα, ερεθίζει να διαβάζεις κάποια βιογραφία ενός γνωστού, ενός επώνυμου που λέγεται, γιατί θεωρείς ότι παίρνεις, ας πούμε, αυτό που λέμε μάτι λίγο στην ζωή, στην ιδιωτική ζωή αυτού του επώνυμου, την οποία δεν την ήξερες.
και διαβάζεις ανέκδοτες, ιστορίες και όλα αυτά. Και αυτό ερεθίζει το να μαθαίνεις ιστορίες και να διαβάζεις ιστορίες, ανέκδοτες από επώνυμα πρόσωπα. Και αυτό ακριβώς κάνει και αυτό το βιβλίο του Θάνου, του Κανούση. Και το διαβάζεται πολύ ευχάριστα. Έχει άπειρες φωτογραφίες από τη ζωή του Βασίλη του Καρά. Όλοι είμαστε φαν του Καρά, όλοι υπήρξαμε, είμαστε και θα είμαστε. Όλοι τραγουδήσαμε τον Βασίλη Καρά, όταν είμαστε στα πατώματα, με γκόμενες και οτιδήποτε, όλοι τραγουδήσαμε Βασίλη Καρά και θα τραγουδάμε Βασίλη Καρά. Είναι ο άρχοντας της καψούρας, όπως τον ονόμαζαν τότε το Βασίλη Καρά. Επομένως, εγώ πιστεύω θα περάσουμε όμορφα απόψε, πέρα από αυτές τις ιστορίες που θα ακούσουμε για τον Βασίλη. Έχει και ωραία τραγουδάκια μετά, με το Βασίλη του Καρά, και θα περάσουμε καταπληκτικά. Τον βάζει και σε υποψίες ότι κάτι σοβαρό θα έχει για να έρθουν όλοι αυτοί στο καμαρίνι του και τους χαιρετάει.
Καλώ τα παιδιά. Του καρφώνει ο Βασιλή και πάνω στο πορείο. Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαστε η φρουρά του Προέδρου. Ποιανού Προέδρου, του λέει ο Βασιλή, κάνοντα του πλάκα. Του Ιωνικού. Όχι, του λένε. Του Προέδρου τη Δημοκρατία, του Καραμαλή. Και τι θέλει ο Πρόεδρο από μένα. Μια στιγμή δεν με έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή του. Θέλει να του γράψει μια κασέτα με το κάτω τα χέρια σου. Εσείς δεν μπορείτε να τη γράψετε, λέει ο Καράς. Μπορούμε, Βασίλη, αλλά τη θέλει από σένα και να είναι την υπογραφή σου. Ο Βασίλης δίνει την κασέτα στους αξιωματικούς, βάζει και την υπογραφή του και του την πει. Καλεσμένος και εγώ εργαζόμουν στην εταιρεία της παραγωγής. Συνεργαστικά αναγόταν και στις συναυλίες με τη δικιά μου εταιρεία και κάναμε σε θέατρα και φεστιβάλ πολλές συναυλίες, όπως τα 40 χρόνια Βασίλης Καράς που γιορτάσαμε στο θέατρο Πέτρας και στο λιμάνι της Αθηνής. Ο Βασίλης είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό σε αυτό που λέμε στη μουσική έντεχνο ροκ. Πήγαινε, όπως μου έλεγε, κρυφά στη μουσική σκηνή καφέ Μερικέννη στη Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά τι είναι αυτή η τύπη με τα μακριά μαλλιά και τα πέτσινα μπουβάν που έχουν τόση μεγάλη επιτυχία. Μου έλεγε ότι πολλές φορές έκλεπε και πράγματα που έβλεπε από εκείνους. Σαν μέρος αυτής της σκηνής με έβλεπε και εμένα, γιατί εγώ για πολλά χρόνια ήμουν συνεργάτης του Θάνου Μπρούτσικου, της Δήμητρας Γαλάνη, τον Big Slax, του Χάρη και πάνω, κατσμή, όλες αυτές της σκηνής. Και στην αρχή της γνωριμίας μας πάντα έτσι με σύστημα. Έλεγε από εδώ ο Θάνος, ο φίλος μου, ο έντεχνος. Και εγώ μονότανα του έλεγα ότι Βασίλη, αυτές οι ιστορίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και η ζωή σου επίσης και πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν βιβλίο. Είχε διαβάσει βεβαίως και τα δικά μου μυθιστορήματα, τα γνώριζε δηλαδή και σαν συγγραφέα. Αναδείχθηκε μεταξύ μας όλα αυτά τα χρόνια μια φιλία με τον ίδιο αλλά και με την οικογένειά του. Πριν 3 χρόνια με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: ανέβασε στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε το βιβλίο. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ.